Κύριε Πρόεδρε, κρατάω το τελευταίο, το οποίο είπε ο κύριος Γιώργος, ο Δέδες ο Γιώργος, και μπράβο του, ότι δεν έχουν ενημερωθεί και κατά συνέπεια δεν έχουμε ενημερωθεί όλοι σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις τουριστικής, καζίνο κλπ. Από την άλλη βέβαια, απορώ και ενίσταμαι με τη στάση του κυρίου Ζεβού, διότι εκείνος είπε τη δική του εκδοχή, τώρα θα πούμε και εμείς τα δικά μας. Θέλω να θυμίσω στον κύριο Ζεβό ότι ένα βράδυ σε κάποιο χώρο αποφασίσαμε ή συζητήσαμε τι θα κάνουμε με τη Δημοτική Αρχή, η οποία δεν ενημερώνει εν ώψη ενός επικείμενου πληστηριασμού και από ό,τι κατάλαβα και εκείνος ήταν υπέρ του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είχε προηγηθεί καμία γενική, κανένα αίτημα για γενική συνέλευση, δεν είχε προηγηθεί τίποτα. Ο κύριος Βασιλείου ανέλαβε να ειδοποιήσει τους αρχηγούς όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, καθότι εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφραστεί αυτή η ανησυχία και ο προβληματισμός. Κάποιοι λοιπόν δέχτηκαν, κάποιοι δέχτηκαν να παρευρεθούν, κάποιοι δεν δέχτηκαν και μεταξύ αυτών ήταν ο κύριος Ζεβός. Δεν θα μπω σε αυτή, σας παρακαλώ πολύ. Αυτή τη στιγμή έχω το λόγο. Δεν θα αναφερθώ σε τηλέφωνα και λοιπά τα οποία έγιναν. Έγιναν τηλέφωνα, είπατε ότι δεν θέλατε και εσείς κύριε Λογοθέτη. Τέλος πάντων, όχι, θα ήθελα να το πείτε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Ποιος με πήρε τηλέφωνο να μου πει να υπογράψουμε στις 9. Πείτε μου τώρα. Όχι, όχι, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ ταπεινά συγγνώμη για μία ακόμα φορά. Θα το πείτε τώρα. Έγινε μία κρούση από τον κύριο Βασιλείο. Κάνετε μεγάλο, κύριε Βασιλείο, να το διαψεύσετε τώρα. Λοιπόν. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Βασιλείο. Είναι ύψης σημασίας για μένα. Ακούστε κάτι. Επειδή είχαμε φτάσει στο αναγκαίο αριθμό, θεώρησα. Και δεν με πήρατε. Μη αναγκαίο. Πολύ ωραία. Πείτε το λοιπόν, σκέφτε και πάρτε το πίσω. Κάτι άλλο. Σα είπε άλλο. Πιστεύω, πίστευα τότε ότι φτάσατε για όλα. Εντάξει, εντάξει. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Με ακούτε, κύριε Πέτρου. Με ακούτε. Ναι. Πίστευα ότι και πάνω τον κύριο Λογοθέτη δεν θα τα αποκρινόταν. Διότι η πρόταση είχε γίνει από την κυρία Ποτοπαπά. Μα και επειδή ξέρω ότι η κυρία Ποτοπαπά και ο κύριο Λογοθέτη θα τα παρελθόν καλά, προτίμησα. Κάνετε λάθος, κύριε Βασιλείο. Δεν του είπε ότι πήρε. Στο έγγραφο που σα δόθηκε να υπογράψετε δεν υπήρχε ούτε Λογοθέτη, ούτε Μουτζάκη, ούτε Πέτρου, ούτε κανένα από εμά. Προς τιμήν του κυρίου Βασιλείου και του κυρίου Καραπανάγου, αποφασίσαμε από κοινού να υπογράψουμε την αίτηση αυτή. Σήμερα λοιπόν ακούμε τον κύριο Ζεβό, τον οποίο θα τον, ας το συγχωρέσουμε λόγω της απειρίας της οποίας έχει, την οποία έχει. Έφτασε στο... Κύριε Πρόεδρε, θέλω σας παρακαλώ πολύ, έχω το λόγο, να διαφυλάξετε το λόγο μου. Λοιπόν, ο κύριος Ζεβός λοιπόν σήμερα άρχισε να μας κάνει ανάκριση με ποιους μιλάμε και γιατί μιλάμε και να δώσουμε αναφορά, έμπλεξε πρόσωπα και πράγματα. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου κατ' εντολή να μην απαντώ σε κανέναν. Εντάξει, όποτε κρίνω εγώ θα απαντήσω και αν είναι για το καλό συμφέρον. Όμως κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Ζεβός ενδιαφέρθηκε και μίλησε ότι τι περίεργα πράγματα είναι αυτά συνωμοτικά, ο κύριος Βασιλείου να μιλάει με τον κύριο Βλάχο, ο κύριος Κοντός, αν εκπροσωπεί το συνδυασμό, ναι, τον εκπροσωπεί και τον εκπροσωπεί επάξια. Και έχει κάθε λόγο, είναι ελεύθερος να μιλά με όποιον θέλει. Όμως κύριε Πρόεδρε, να θυμίσω στον κύριο Ζεβό ότι δεν βρέθηκα καταθετήρια λογαριασμών ούτε στον κύριο, από τον κύριο Βλάχο, ούτε στον κύριο Βασιλείου, ούτε στον κύριο Κοντό. Ενώ αντίθετα βρέθηκαν σε συνυποψήφιό του
εντάξει, σε συγγενικό του πρόσωπο. Και όταν έγινε η συζήτηση τότε για τα καταθετήρια, για τα καταθετήρια, δεν μιλήσατε καθόλου. Οι συνωμοσίες αλλού, αλλού κύριε Πρόεδρε, εντάξει, μέσα εδώ είμαστε καθαροί. Δεν θα μας δείχνει με το δάχτυλο, ούτε εμένα, ούτε τον κύριο Βασιλείου, ούτε τον κύριο Καραπανάκο. Γιατί και ο κύριος Καραπανάκος δεν ήταν στη συνάντηση αυτή και εν πάση περιπτώσει δεν έχει δικαίωμα ο καθένας να πιει ένα καφέ. Δεν κατάλαβα. Ο κύριος Δήμαρχος δεν έχει βγει με τον κύριο Βλάκο. Δεν έχει μιλήσει με τον κύριο Βλάκο. Τροπή του. Και έρχεται ένα θέμα. Ένα θέμα ενημέρωσης. Ένα θέμα ενημέρωσης. Απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Κυρία Πρωτοπαπά, σας παρακαλώ να πάρετε τη φράση πίσω. Σας παρακαλώ. Δεν παίρνω τίποτα. Λοιπόν. Να διαγραφεί από τα πρακτικά. Να διαγραφεί η φράση. Όχι κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να διαγραφεί αυτή η πρόταση. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω. Με τίποτα. Με τίποτα. Τροπή. Ό,τι έχει πει δεν θέλω να διαγραφεί τίποτα. Ακριβώς όπως είναι. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Αναφέρθηκα κύριε Πρόεδρε, διότι δεν είδα τον ίδιο ζήλο όταν αποκαλύφθηκαν κάποια πράγματα για τα καταθετήρια εδώ. Απόψε λοιπόν μας δείχνει με το δάχτυλο και μας λέει κυρία Πρωτοπαπά ή κύριοι σύμβουλοι, οι οποίοι υπέγραψαν, κύριοι σύμβουλοι του συνδυασμού και τον άλλο συνδυασμό. Με ποιο δικαίωμα. Και να σας πω και κάτι. Το θέμα είναι ποιος φέρνει το θέμα. Το θέμα στο Δημοτικό Συμβουλίο. Μακάρι να ερχόταν με μια γενική συνέλευση. Θα έλεγε κανείς όχι. Πέστε μας. Θα είχαμε εμείς, θα μπαίναμε σφήνες και θα λέγαμε μπράβο. Αποφάσισε η τουριστική, γίνεται μια γενική συνέλευση και άκονται τα θέματα και τα συζητάμε. Υπάρχει δηλαδή λόγος αυτή τη στιγμή μεταξύ μας να υπάρχουν αυτοί οι διαπληκτισμοί στην αντιπολίτευση όταν μας ενώνει, υποτίθεται, το ενδιαφέρον για τον τόπο και για έναν επικείμενο πληστηριασμό. Ποιος μίλησε, με ποιον ήπια καφέ, τι έκανε κλπ. Για όνομα του Θεού, είναι πολιτική αυτή. Είναι πολιτική απειρίας για μένα. Λυπάμαι που το λέω. Και θα μου πει αν εκπροσωπεί ο κ. Κοντός. Ναι, με εκπροσωπεί επάξια ο κ. Κοντός. Και για να φύγουν την ημέρα εκείνη από, από το ΔΣ της τουριστικής, είχαν τους λόγους τους. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θεωρούσα ότι σήμερα όλοι μαζί η αντιπολίτευση και σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής θα καθόμασταν όλοι μαζί να συζητήσουμε λίγο τα προβλήματα που αφορούν την πόλη, την τουριστική, το κατασκετήριο, το γνωστό δικόγραφο που αφορά την αναγκαστική κατάσχεση και τον πληστηριασμό που έχει οριστεί για τις 4 Μαρτίου και όλοι μαζί να αποφασίσαμε κάτι. Δεν ξέρω αν τελικά η τύχη και η μοίρα αυτού του Δήμου είναι τελείως διαφορετική. Αλλά από εμάς ξεκινούν και σε εμάς καταλήγουν όλα. Και λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 Δεκάτου του 2019 καταθέσαμε πρόταση, ο συνδυασμός μας, που αφορούσε την τουριστική και ζητούσαμε να σταματήσει ο Δήμαρχος να έχει προσωπική ανάμειξη στα θέματα της τουριστικής ΑΕ, εκτιμώντας ότι κινείται με τρόπο που υποθάλπει το συμφέρον του Δήμου. Ζητούσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώνεται και να δίνει εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για θέματα που αφορούν την τουριστική. Ο Δήμαρχος στο τότε Δημοτικό Συμβούλιο απάντησε ότι έχει την ευθύνη όλου του Δήμου, είτε είναι πρόεδρος είτε όχι. Αρνήθηκε ότι έχει γίνει συμφωνία με οποιοδήποτε επενδυτή και ότι μπορεί να μιλάμε πολλούς επενδυτές, υπαρκτούς αλλά ακόμα και ανύπαρκτους, που δημιουργούνται σε ταχτά χρονικά διαστήματα, εξυπηρετώντας μια στρατηγική που είναι θολή και όπως αποδείχθηκε οδήγησε σε τέλμα και διέξοδο. Καμία ουσιαστική ενημέρωση που αφορά την τουριστική δεν έχει γίνει από το Δήμαρχο. Εδώ και μήνες, όπως ανάφερε και ο κύριος Δέδες. Παρά τις πιέσεις μας και την αγωνία μας για το μέλλον της, αποφασίσαμε 9 Δημοτικοί Σύμβουλοι και υπογράψαμε αίτηση για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα που αφορά ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στην τουριστική και ιδιαίτερα τον επικείμενο πληστηριασμό.
Ζητάμε πλήρη οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, καθώς και τις ενέργειες που έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Την μετάταξη των υπαλλήλων ή μεταφορά στο Δήμο. Πλήρη ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στο καζίνο Λουτρακίου, αλλά και τις σχετικές διαρροές από τη Δημοτική Αρχή για νέους και παλιούς επενδυτές που πάλι έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο. Ένα διόρατο πέπλο σιωπής φημών αλλά και παρελκυστικών τακτικών σκεπάζει το σοβαρότερο θέμα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια γύρω από το καζίνο, την τουριστική μας εταιρεία, αλλά και το μεγάλο κίνδυνο να χάσουμε τη δημοτική περιουσία. Αυτός είναι και ο βαθύς λόγος που 9 δημοτικοί σύμβουλοι από 3 διαφορετικές παρατάξεις υπερβήκαμε τις πιθανές μεταξύ μας διαφορές και πολιτικές θέσεις και από κοινού μετατρέψαμε την αγωνία μας και την αγάπη για τον τόπο μας σε κύρια παρέμβαση απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ρόλος μας ο θεσμικός και ο ηθικός ως αντιπολίτευση και ο όρκος μας προς το θεσμό και τους συμπολίτες μας είναι πάνω από κάθε διαφορά και πάνω από τα πρόσωπα. Η κοινή μας διαπίστωση ότι η Δημοτική Αρχή δεν θέλει ή δεν μπορεί ή δεν ξέρει πώς να προασπιστεί το δημοτικό συμφέρον και τις επόμενες γενιές μας έφερε μέχρι εδώ. Έχουμε υποχρέωση στην κοινωνία να υπερβούμε ακόμα και την αδράνεια και την ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής και όπως έπραξαν οι εκπρόσωποί μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τουριστικής να προσπαθήσουμε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή να διασώσουμε ό,τι μπορεί να διασωθεί. Τουλάχιστον να διασώσουμε την αξιοπρέπεια όλων μας και κύρια την αξιοπρέπεια μιας ιστορικής περιοχής και ενός άλλοτε λαμπερού Δήμου που σήμερα βρίσκεται στη γωνία και κινδυνεύει με ιστορική στρατηγική ήττα. Σε προηγούμενες τοποθετήσεις μου είχα αναφέρει ότι υπάρχει κίνδυνος η ακίνητη περιουσία της τουριστικής να χαθεί και δικαιώθηκα αφού στις 26 Ιουλίου του 2019, το καλοκαίρι, η τουριστική παρέλαβε ένα δικόγραφο από την Αλέξανδρος Τεχνική για αναγκαστική κατάσχεση και ηλεκτρονικό πληστηριασμό της ακίνητης περιουσίας της στις 4 Μαρτίου του 2020. Του οικοπαίδου μαζί με το κτίριο του ΣΠΑ, καθώς και του κτιρίου επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στις 27 Νοεμβρίου ρώτησα τον Δήμαρχο γιατί μας το έκρυβε, αφού πρώτα δώσαμε στη δημοσιότητα το έγγραφο του πληστηριασμού προς γενική κατάπληξη όλων. Αν δεν το είχαμε αποκαλύψει τότε, μπορεί και να φτάναμε στον πληστηριασμό χωρίς να έχει γίνει κάτι. Τώρα το γνωρίζουν όλοι. Βέβαια, από τις 26 Ιουλίου μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Κινδυνεύει η εταιρεία, κινδυνεύουν τα περιουσιακά της στοιχεία, κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι και εσείς σιωπάτε ακόμα και την ίστατη στιγμή. Μας αγνοείτε, μπορεί και να γελάτε μαζί μας και να μας λέτε με εγωιστική έπαρση ότι μας ψήφισε ο λαός και με έβγαλε δήμαρχο. Οι ευθύνες σας είναι τεράστιες κύριε Δήμαρχε. Σας ρωτάμε αυτή τη στιγμή, έχετε πρόταση σωτηρίας αν δεν υπάρξει ανακοπή? Γιατί υπάρχει αυτή η αδιαφορία ή η ανικανότητα? Υπάρχουν κάποιοι σκοποί υποπτοί? 20 μέρες πριν τον πληστηριασμό μπορείτε και κοιμάστε ακόμα πάνω στις δάφνες της εκλογικής σας νίκης? Τις τελευταίες 3 μέρες έχετε εξαπολύσει μπαράς τηλεφωνημάτων σε όλους για να μας ενημερώσετε τάχα για τον εργολάβο που κάνει τον πληστηριασμό, το καζίνο και άλλα δικά σας θέματα. Η απάντησή μας, όπως ξέρετε, ήταν καταλυτική. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα προσωπικά. Όλα στο φως. Όλα εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία των πολιτών. Τις συναντήσεις κορυφής τις μετατρέπετε σε νέα αδράνεια και προσπαθείτε να μας κάνετε όλους συνενόχους σε ένα έγκλημα που συντελείται εδώ και καιρό. Τους προηγούμενους μήνες, σκόπιμα ίσως, παίζετε με τα νεύρα μας και την κοινή λογική. Να σας θυμίσω, μήπως έχετε ξεχάσει, μας πιέζατε να προχωρήσουμε στη μετατροπή της κοινοπραξίας ΑΕ.
Η τελευταία πίεση ασκήθηκε πριν τα Χριστούγεννα. Γιατί μέχρι το τέλος του έτους θα έπρεπε να προλάβουμε. Να σας θυμίσω, κύριε Δήμαρχε, ότι από το Μάρτιο του 2018 τρέχουμε για την περιβόητη μετατροπή. Ξεχάσατε τα περιβόητα ιδιωτικά συμφωνητικά που θα μας μοιράζατε. Μας ζητήσατε εδώ μέσα, είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά, να τα μελετήσουμε και σαν καλός δάσκαλος θα μας εξετάζετε σε 15 μέρες. Σας είπαμε, δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να αναθέσουμε σε σοβαρό γραφείο νομικό και να γίνει διαβούλευση που θα πάρει χρόνο. Αλλά εσείς το χαβά σας. Και εμείς ακόμα περιμένουμε το νομικό γραφείο. Τι να πρωτοθυμηθούμε, κύριε Γκιόνι, από τις παλινοδίες σας και τις θεατρικές παραστάσεις που δίνατε τόσο καιρό για να μας ξεγελάσετε. Τη μια πανηγυρίζατε για τον Κόμερ, την άλλη δεν το γνωρίζατε. Μέχρι που μας καλέσατε στη συνάντηση όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και εκεί όταν σας ρώτησα προσωπικά τι έχετε κάποιο νέο από τον κύριο Κόμερ, είπατε, και λυπάμαι γιατί είπατε και πρακτικά, δεν ξέρω τίποτα, δεν το γνωρίζω. Όταν εσείς είχατε πάει σε γραφείο βουλευτή που μας το είπατε στους πολιτικούς αρχηγούς και εκεί ήταν ο κύριος Κόμερ, το οποίο μας το αποκρύψατε. Τη μια πανηγυρίζατε για τον κύριο Κόμερ και την άλλη τον γνωρίζατε. Τη μια δηλώνατε φίλος του και την άλλη ούτε καλημέρα δεν θέλατε μαζί του. Και από ό,τι θυμόμαστε τον είχατε καλέσει και στην κεντρική σας προεκλογική ομιλία. Διακήρυξη. Τη μια καλείτε αποθεώνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο τον κύριο Ρεμαντά και από την άλλη του ρίξατε ανάθεμα και του ρίγνετε. Κάθε τόσο έλαβε στην περιοχή και ένας νέος απίθανος αγοραστής του καζίνου. Ακόμα και με πρόσωπα που μόνο για επιθεώρηση ήταν ικανά και όχι για επενδυτές. Έργα δικά σας και της κλειστής αυλής σας είναι όλα τα παραπάνω, κύριε Γκιόνι. Μόνος μιλάτε, μόνος δεσμεύεστε, μόνος τσακώνεστε και δεν τηρείτε τις δεσμεύσεις και λειτουργείτε ως σύγχρονος αλλά ζωνικός Ξέρξης σαν δασκάλα που είμαι. Με τη διαφορά ότι ο δικός σας μαραθώνας θα είναι καταστροφικός για τον τόπο μας. Το πρωινό της 5ης Μαρτίου, κύριε Γκιόνι, οι λουτρακιώτες θα ξυπνήσουν και θα δουν το υπέρλαμπο σπα και το κτίριο της τουριστικής να έχουν αλλάξει χέρια και να ανήκουν αλλού, αλλά όχι στο Δήμο μας, το οποίο απευχόμαστε. Όχι στην ιστορία τους, να μην ανήκει στην ιστορία των παιδιών μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ απόψε, κύριε Δήμαρχε, γιατί τον πονάμε αυτόν τον τόπο. Με τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας ο καθένας. Με τις φιλοδοξίες ακόμα και αν θέλετε. Γιατί και εδώ, από ό,τι θυμάμαι, κατηγορηθήκαμε ότι από τον κύριο Ζεβό ότι ήταν φιλοδοξία αυτό το οποίο κάνουμε απόψε. Αλλά όλα αυτά τα αφήσαμε πίσω. Σηκώσαμε τα μανίκια να κάνουμε υπεύθυνα αυτό που δεν κάνετε εσείς. Αυτό που ίσως δεν καταλαβαίνετε ότι είναι το φιλότιμο των Περαχωρητών, των Αγιοθοδωρητών, των Ισμιωτών, των Πισιωτών και των Λουτρακιωτών. Δεν επιτρέπει να αφήσουμε το Δήμο να ευτελιστεί και να απολέσει κομμάτια του χωρίς να στήσουμε τις δικές μας θερμοπύλες. Ακούγεται ρομαντικό και εικαστικό, κύριε Δήμαρχε, αλλά απόψε η Μαρία Πρωτοπαπά, ο Γιάννης Καραπανάγος και ο Δημήτρης Βασιλείου στείλουμε το εμπόδιο για να σωθεί ο τόπος και καλούμε όλους να πολεμήσουν μαζί μας. Ό,τι και αν μας χώρισε στο παρελθόν. Από σας ζητάμε μόνο αλήθειες. Να σταματήσει το θέατρο του παραλόγου, στο οποίο θέλετε να μας κάνετε θεατές. Από το 2006 έως το 2010 διαχειριστήκατε 51 εκατομμύρια ευρώ. Πήρατε 4 εκατομμύρια από επιστροφή ΦΠΑ, πήρατε 4 εκατομμύρια από επιχορήγηση του αναπτυξιακού νόμου, πήρατε 7 εκατομμύρια δάνειο. Είναι πολλά τα λεφτά, κύριε Δήμαρχε, για να κροστάμε ακόμα το 2020 άλλα 7 εκατομμύρια στον εργολάβο και το λογαριασμό τον έχουμε χάσει. Χρωστάμε και χρωστάμε παντού και περιμένουμε και το διαχειριστικό έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών που κανείς δεν ξέρει τι θα βγάλει. Δεν μιλάμε ότι απλά χρεοκοπήσατε την τουριστική με τις επιλογές σας. Τη βουλιάξατε στην κυριολεξία αφού ανατινάξατε τα ταμεία και το μέλλον της. Εσείς και τα στελέχη σας
που καφιέστε μέσα εδώ, βάλετε την μπουρλότα και κάνετε συντρίμια όλα τα όνειρα των προηγούμενων γενεών. Προσπαθούμε, όσο ο νόμος μας επιτρέπει, να σταματήσουμε τον όλεθρο στον οποίο μας έχετε φέρει και ο οποίος δεν έχει τελειωμό. Θέλουμε πλήρη και απόλυτα οικονομικά στοιχεία για την τουριστική ΑΕ. Θέλουμε την πλήρη αλήθεια για το τι συμβαίνει στο καζίνο. Και σας ερωτάμε μόλις 20 μέρες πριν το προσωπικό σας τιτανικό. Και σας καταλαβαίνουμε, αν θέλετε. Αλήθεια, κύριε Δήμαρχε, έχετε σχέδιο σωτηρίας? Ξέρετε ποιες προτάσεις έχουν κατατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας? Πότε θα δώσετε αλήθεια τα έγγραφα τα οποία ζητάμε 3 μήνες ο εκπρόσωπος της τουριστικής? Έχουμε κάνει αιτήματα για να προλάβουμε έγγραφα που αφορούν την οικονομική κατάσταση. Έχουμε κάνει αιτήματα, αιτήματα τα οποία αφορούν συμφωνητικά μεταξύ τουριστικής και Αλέξανδρος Τεχνική πριν από 8 μήνες. Δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Ίσως περιμένετε εισαγγελική εντολή. Πότε θα ανατεθεί σε σοβαρό χρηματοοικονομικό γραφείο το πρόβλημα της τουριστικής και των περιουσιακών της στοιχείων, των σχέσεών της με την κοινοπραξία και τη σωτηρία της? Σας το είχαμε ζητήσει και όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα μέσα στα πρακτικά. Πότε θα αποφασίσετε, αν και το συζητήσαμε προηγουμένως, τι θα γίνει με τους μόνιμους υπαλλήλους και τη μεταφορά τους στο Δήμο? Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε, διότι μας είναι εντελώς ψυχρά αδιάφορο το παγόβουνο που με ταχύτητα έρχεται πάνω σας, αλλά δυστυχώς θα παρασύρετε και 20.000 δημότες στο βυθό και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Ξεκαθαρίστε, κύριε Δήμαρχε, με ποιους είστε? Ο κόσμος έξω ρωτάει. Είστε με τον κύριο Κόμερ, είστε με τους μετόχους, είστε με τον τόπο, με το Δήμο, με ποιους είστε? Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε να δηλώνετε ότι είστε με τον τόπο μας και όχι με τους μετόχους. Να σας ακούσουμε να δηλώνετε και να ψηφίζετε την πρόταση σωτηρίας που σε λίγο θα σας καταθέσουμε, γιατί απλά κάναμε αυτό που οφείλατε, αλλά δεν κάνατε εσείς. Ενωμένη αντιπολίτευση για πρώτη ίσως φορά και με ευθύνη απέναντι στους δημότες θα σας προτείνει λύση σωτηρίας. Από σας ζητάμε να είστε έστω και μια φορά ειλικρινείς. Εμείς έχουμε πρόταση, κύριε Δήμαρχε. Θεωρούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των θεμάτων της τουριστικής ενέχει τη θέση της Γενικής Συνέλευσης, κατά συνέπεια, και το είπατε και εσείς προηγουμένως, οποιαδήποτε πρόταση σωτηρίας μπορεί να περάσει μέσα από εδώ, ακόμα και την ίστατη στιγμή, και μην στεκόμαστε στα διαδικαστικά. Κύριε Δήμαρχε, σας ενημερώνω ότι Πρωτόπαπα, Καραπανάγος και Βασιλείου έχουμε ήδη στείλει mail στον εκπρόσωπο του κυρίου Κόμερ και περιμένουμε να συναντηθούμε μαζί του για να διερευνήσουμε τόσο τις αληθινές τους προθέσεις όσο και τη λύση που εμείς προτείνουμε. Ένα είναι σίγουρο, ότι εμείς σας στέλνουμε παρόντα σε αυτή την κρίσιμη συνάντηση και θα σας καλέσουμε να είστε εκεί. Θα ήθελα να σας διαβάσω για να μην υπάρχει καμία υπόνοια το email το οποίο εστάλει από μας ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίου Θεοδόρων και της εταιρείας με την επωνυμία Τουριστική Λουτρακίου, ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, και έχοντας αγωνία για το μέλλον του καζίνου Λουτρακίου και της Δημοτικής Εταιρείας, θα επιθυμούσαμε να οριστεί άμεσα μια συνάντηση μαζί σας. Έχουμε την πεποίθηση ότι ως εκπρόσωπος του ομίλου Comer Group θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τις θέσεις του ομίλου
στην επίλυση των προβλημάτων, καθώς και για τις προθέσεις του για την τουριστική του Τρακίου ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ. Με εκτίμηση, Μαρία Πρωτοπαπά, Ιωάννη Καρπανάγος, Δημήτριος Βασιλείου. Στον εκπρόσωπο του κυρίου Κόμερ. Θα σας πω, ο εκπρόσωπος, ναι, θα σας πω. Το ξέρεις, όλα τώρα, άσε το. Αφού δεν θα βρει να μιλήσεις, ξέρετε τώρα. Του κυρίου Κόμερ. Ας φωνάξετε. Εμάς βρήκατε. Εμάς βρήκατε. Ο κύριος Δήμαρχος έχει προσκληθεί, το ξέρει πολύ καλά, το ραντεβού αυτό έχει οριστεί για την Πέμπτη. Το απόγευμα. Η πρόσκληση αφορά και τον κύριο Δήμαρχο. Κάτι το οποίο δεν έκανε ο κύριος Δήμαρχος, έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία να το κάνουμε εμείς. Τρέχετε λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πίσω από τις εξελίξεις και βγάζετε σήμερα ένα δημοτικό συμβούλιο. Σήμερα, ενώ έχουν προηγηθεί αυτά, ενώ ξέρετε για τη συνάντηση, βγάζετε ένα δημοτικό συμβούλιο. Πραγματικά είναι αστείο. Γιατί την Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 ώρα, όταν ξέρετε ότι στο ραντεβού αυτό είστε προσκεκλημένος, όταν έχουν ζητήσει και εσάς, απλά και μόνο για να ρίξετε στάχτη στα μάτια. Δηλαδή, έλεος, κύριε Δημαρχέ. Θα τελειώσω λέγοντας ότι, κυρίες και κύριοι, απόψε είναι μια πολύ κρίσιμη βραδιά για το Δήμο και το μέλλον όλων μας. Κανείς μας δεν έχει το δικαίωμα να ρίξει στο έδαφος τις ασπίδες. Πρέπει με κάθε θυσία και κόστος να υπερασπιστούμε αυτά τα άγια χώματα που έλεγε ο κ. Ανδρέας ο Σπύρου, φίλος του θείου μου, τον τόπο αυτό που ήμουν σαν ποιητές και ιστορικοί. Τώρα μας χρειάζεται το τόπος μας. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Θα θέλουμε να σας ακούσουμε, κύριε Δήμαρχε, και στη συνέχεια είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε πρόταση σωτηρίας, λύσεις 20 μέρες πριν από τον πληστηριασμό, για να μην ζήσουμε τα χειρότερα εδώ. Έτσι λοιπόν, δίνουμε ένα χέρι, αν θέλετε, δίνουμε τα χέρια μας όλοι εδώ και αποφασίζουμε πώς θα βγάλουμε τον τόπο από το διέξοδο. Ευχαριστώ πολύ.